δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες μετά και την σύσκεψη που είχαν με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ορισμένοι συνδικαλιστές φαίνονται τελικά να μην υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο. Στο μεταξύ, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με τον τρόπο που γνωρίζουν οι αγρότες της Ροδόπης, την Ξάνθη έκλεισαν την εφορία, στην Αλεξανδρούπολη το αεροδρόμιο και στις Σέρες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο στον Ατρομαχώνα, δημιουργώντας προβλήματα με τους βούλγαρους επαγγελματίες και προκαλώντας για ακόμη μια φορά αντίπεινα. Μάθετε ακόμη λεπτομέρειες για τη μεταναστευτική πολιτική, για το τι αποφάσισε τελικά η κυβέρνηση αναφορικά με την περιοχή μας. Μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης και μας μεταφέρει λεπτομέρειες από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε και με τον Υπουργό, τον κύριο Τόσκα, αναφορικά με την Καβάλα, με την περιοχή μας, αλλά και με την γενικότερη κατάσταση, δηλώνοντας πάντοτε ότι η περιφέρειά μας είναι παρούσα στα θέματα της αλληλεγγύης. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στην περιοχή μας, στο Δήμο της Κομωτινής, αρχής γενομένης με την εκδήλωση του Σαββάτου στην πολιτιστική κίνηση. Θα βρίσκεται εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η πρόεδρος της ΔΚΠΑΤ, Νατάσα Λιβεριάδου. Μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 5η, 25 Φεβρουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Με τους αγρότες ξεκινάμε και απόψε, καθώς εκτονώνεται η κατάσταση σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών μετά και τη νέα συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά μία έννοια. Στην Οδόπη, πάντως, μετά το χθεσινό κλείσιμο του δρόμου στον οικισμό του Τυχηρού προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, έκλεισαν για ένα διάστημα σήμερα από τις 11 το πρωί, αλλά η κυκλοφορία των διαρχόμενων οχημάτων δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα, αφού τον μπλόκο άνοιγε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Εκτονώνεται σιγά σιγά η κατάσταση με τα μπλόκα των αγροτών μετά και τη νέα συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η σύσκεψη κράτησε 2,5 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον αγώνα των αγροτών που κράτησε 40 μέρες αφήνει παρακαταθήκη. Αυτός ο αγώνας δεν είναι μία και έξω, θα συνεχιστεί μαζί με τους εργαζόμενους. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά συζητήθηκαν αφορολόγοι, το νόμο μέχρι σήμερα δεν έμπαινε στη συζήτηση. Θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο. Παραμένουμε σε ετοιμότητα. Ζητήσαμε να αποσυρθεί το ασφαλιστικό δήλωσε ο Βαγγέλης Μπούτας κατά την έξοδό του από το Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Να τονίζει ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις μέσα από το διάλογο. Όσον αφορά στον νομό Ροδόπης, μετά το χθεσινό κλείσιμο στο χωριό Τυχηρό προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, την Πέμπτη έκλεισαν για ένα διάστημα από τις 11 το πρωί, αλλά η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων αποκαταστάθηκε μετά από λίγες ώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως επικράτησε ο διάλογος και μετά από 2,5 περίπου ώρες ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους αγρότες. Υποδεχόμενος τους αγρότες, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει η έγνοια μας να είναι στη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, που και πριν αλλά και τώρα συνεχίζει να περνά πάρα πολύ δύσκολα και πρέπει αυτό να μας απασχολήσει χαρακτηριστικά όλους μας, για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να αλλάξει αυτή η πραγματικότητα. Ο Βαγγέλης Μπούτας, πάντως χαρακτηριστικός και φυσικά προασπιζόμενος και το επάγγελμά του και γενικότερα την πατρίδα, πήγε εκεί με ένα πραγματικά μια ικανή ποσότητα τσίπουρου δώρο προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφώνησε πραγματικά. Όσο και αν επιθύμησε όμως να τον μεθύσει, η απόφαση δεν άλλαξε. Ένα δίλητρο μπουκάλι με τσίπουρο, λέγοντάς του ότι τώρα μπορούμε, γιατί μετά από τα μέτρα και αυτό το πράγμα θα είναι δύσκολο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν έχει κανένας να φοβάται τίποτα στην Ελλάδα για τον ήλιο και το τσίπουρο δεν θα μας το κόψει κανείς. Τα προβλήματα είναι πραγματικά, είναι αληθινά, είναι κριτικά που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Έχω την αίσθηση ότι η κινητοποίηση των αγροτών αντανακλά μια πραγματική αγωνία. Πρέπει να βρούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις μέσα από το διάλογο και τη σύνθεση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν συμφωνώ καθόλου με λογικές ποινικοποίησης των κοινωνικών αντιστάσεων και των αγροτικών κινητοποίησεων προκειμένου. Συνεπώς νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το διάλογο να βρούμε λύσεις είναι ένα βήμα
κατά την άποψή μου, σε θετική κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε λύσεις μέσα σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, δημοσιονομική εξίσωση, όμως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι από την κρίση δεν πρόκειται να βγούμε και την εξίσωση αυτή δεν πρόκειται να τη λύσουμε αν δεν αυξήσουμε την πίτα. Και η παραγωγή είναι ίσως η μοναδική δυνατότητα να αυξήσουμε τον εθνικό μας πλούτο. Ξέρω ότι έχουμε διαφωνίες. Ξέρω ότι αυτές οι διαφωνίες σε ορισμένα θέματα είναι και δύσκολο να γεφυρωθούν. Εν τούτης, εγώ θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου σε ό,τι αφορά το ότι εκφράζεται με έναν έντιμο και ειλικρινή τρόπο τις αγωνίες σας και τις διεκδικήσεις σας. Και ελπίζω να, μέσα από το διάλογο, να βρούμε κάποιες λύσεις. Για πρώτη φορά συζήτησαν αφορολόγητο, που μέχρι τώρα δεν το κουβεντιάζαν. Βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο, τι προβλέπει, και είμαστε, παραμένουμε σε ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα, ανάλογα με τα, με το τι θα προβλέπει ο νόμος. Εμείς διαπραγματευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Το κύριο δεν είναι η διαπραγμάτευση, είναι ο αγώνας που έχουμε τώρα 40 μέρες, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να καλλιεργούμε στα χωριά μας. Ναι. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα. Φαίνεται να εκτονώνει την κατάσταση σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών, όμως στην περιφέρειά μας είναι διαφορετικές εικόνες. Με διάθεση να αλλάξουν τον τρόπο αποκλεισμού ή τις δικές τους αντιδράσεις, διαφάνηκαν οι αγρότες του Εύρου. Γι' αυτό και προχώρησαν στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης. Στην Κομωτινή ήδη σας αναφέρουμε τι συνέβη, ενώ στην Ξάνθη αποφάσισαν επίσης μια άλλη μορφή κινητοποίησεων και έτσι λοιπόν έκλεισαν και την εφορία. Κοντά μας έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ Ξάνθης, τον κύριο Βασίλη Ρούφο. Καλησπέρα σας, κύριε Ρούφο, για ακόμη μια φορά. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα. Να δούμε λοιπόν τι αποφασίσετε σήμερα, με ποια μορφή κινητοποίησης προχωρήσατε και τι λένε οι αγρότες κατά τη σημερινή ημέρα. Σήμερα κλείσαμε επαόριστον τελικά την εφορία, όχι μόνο για σήμερα. Ποια ώρα προβήκατε εκεί, ποια ώρα πήγατε στην εφορία? Το πρωί, 6 ώρα. 6 ώρα το πρωί. Ναι, κλείσαμε την εφορία. Είχαμε ένα ψηλό πρόβλημα με την αστυνομία και με τον εισαγγελέα. Λύθηκε προς το παρόν. Θα δούμε τώρα αύριο τι εξελίξει θα έχουμε. Προχωράμε σε κλείσιμο των εφοριών. Όπως ακριβώς συνέβη νομίζω και στην Κρήτη αρχικά, έτσι, αλλά και στην Πελοπόννησο και στην Πάτρα. Ναι. Των δημοσίων υπηρεσιών, αν θέλετε να πείτε, μπορεί να ακολουθήσουν και τράπεζες, επαραδείγματι. Είναι αυτό μέσα στο σχεδιασμό σας? Από εβδομάδα θα κλείσουμε μαζί με τη Χρυσούπολη, με την Καβάλα, την Τράπεζα Ελλάδος που εδρεύει στην Καβάλα. Α, μάλιστα. Μαζί οι αγρότες της Ξάνθης και της Καβάλας, εννοείται? Ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτό το οποίο βλέπουμε γενικότερα είναι ότι από τη μία ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να βρεθούν λύσεις μέσα από το διάλογο, όμως και στη σημερινή συνάντηση, όπως λέγαμε και προηγουμένως, την οποία είχε ο Πρωθυπουργός με τον Βαγγέλη Μπούτα και άλλους αγρότες, αυτή την πλευρά των συνδικαλιστών, φαίνεται τελικά ότι η πραγματικότητα δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξει. Τι λέτε, γιατί? Δεν σας δίνουν όσα θέλετε ή δεν σας δίνουν τίποτα? Τι λένε οι αγρότες? Δεν μας δίνουν τίποτα. Εδώ μας είχε τις επιδοτήσεις έξω και τώρα μας βάζει μέσα τις επιδοτήσεις και μας λέει 9.000 αφορολόγητο, μέσα όμως και επιδοτήσεις. Και για σας αυτό τουλάχιστον είναι ένα στοιχείο το οποίο σας βρίσκει αντίθετος, κάθετα αντίθετος με ό,τι το Υπουργείο λέγει, σωστά? Βέβαια, εμείς ζητούμε όπως έχει και ο δημόσιος και ο κάθε 12.000 αφορολόγητο και όχι 70% προκαταβολή φόρου για την άλλη την χρονιά. Αυτό είναι το ένα σημείο. Άμα παράγω την άλλη τη χρονιά, εδώ όλοι οι αγρότες χρωστάμε στους γεωπόνους.
με το ζόρι θα πάρουμε φέτος αγροτικά εφόδια για να σπείρουμε τα χωράφια. Mm. Και πιο πολλοί αγρότες θα τα σπείρουν χωρίς λίπασμα. Και αυτοί μας μιλούν για φορολογία. Εδώ το 70% του ΟΓΑΤ το χρωστάνε οι αγρότες, το 70% είναι με ρυθμίσεις. Πώς θα ανεβεί ο ΟΓΑ και θα σε πληρώσω? Δηλαδή θα σε χρωστάω παραπάνω. Και χώρια που θα χρωστάω στον ΟΓΑ θα χρωστάω και στην εφορία. Εννοείται δηλαδή ότι τα χρέη θα αυξάνονται, θα διωγγώνονται και τελικά θα, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια τέρμονη έτσι, προσπάθεια ή λύση ενδεχομένως. Άρα υπάρχει μέση οδός κατά την άποψή σας, κύριε Ρούφο, υπάρχει έτσι ένα σημείο επαφής που μπορεί να γίνει πραγματικά με την κυβέρνηση? Σε ποια 4 ή 5 σημεία κατά την άποψή σας θα έπρεπε να κάνει πίσω η κυβέρνηση τόσο ώστε οι αγρότες πραγματικά να, ξεκινήσουν το διάλογο? Να δώσει 12.000 αφορολόγητα. Αφορολόγητα, όπως είπατε προηγουμένως. Να μην φορολογήσει τις επιδοτήσεις. Βέβαια. Να παραμείνει το 13%. Mm-hmm. Δεν λέμε να μην πληρώσουμε. Αυτό που μπορούμε όμως να πληρώσουμε. Mm-hmm. Και το ΟΓΑ να γίνει καθαρό ΟΓΑ. Να είναι ένα ταμείο μόνο για εσάς. Ναι. Αυτό λέμε. Όχι και της πρόνοιας. Γι' αυτό το ΟΓΑ είναι μέσα. Γι' αυτό βούλιαξε. Γιατί είναι και πρόνοιας. Mm-hmm. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι αγρότες που λέμε ΟΓΑ, ΟΓΑ. Και αυτό είναι έτσι ένα σημείο τριβής. Κάτι άλλο το οποίο έτσι θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Το πετρέλαιο σε όλη την Ευρώπη και ο αγρότης σε όλη την Ευρώπη φορολογείται με 6 και 9%. Και πετρέλαιο αφορολόγητο. Εδώ το πληρώνουμε το πετρέλαιο, εντάξει, τώρα έπεσε. Πέρσι ένα 40. Και φέτος? Φέτος, εντάξει, προς το παρόν είναι πεσμένο. Δηλαδή, της κρίσης. 90 λεπτά είναι. 90 από ένα 40, για να βλέπουμε και τα συγκριτικά μεγέθη. Ναι. Να με το δώσει αφορολόγητο το πετρέλαιο, να με βοηθήσει για να καλλιεργήσω. Mm-hmm. Να με δώσει 12 χιλιάρικα αφορολόγητο. Αυτά που ζητάμε δεν είναι παράλογα. Μην τα βλέπει ο κόσμος έξω παράλογα αυτά. Δεν είναι καθόλου παράλογα. Ο Πρωθυπουργός τι λέει για όλα αυτά όμως, τις δύο συναντήσεις μέχρι στιγμής που γίνανε? Τι μαθαίνατε έτσι από τους συναδέρφους σας? Ο κύριος δεν κοιτάει να λύσει το αγροτικό θέμα. Αλλά? Αυτός κοιτάει με νούμερα. Εγώ θα εισπράξω από τον αγρότη τόσα. Μα δεν θα τα πάρεις αυτά που υπολογίζεις. Γιατί δεν θα έχω να στα δώσω. Κύριε Ρουφό, αντέχετε στα μπλόκα, αντέχετε ακόμη την αποχή από την εργασία? Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ή σας ευνοούσε η περίοδος ενδεχομένως? Τώρα κάνω έτσι και μια ερώτηση που μπορεί να σας κακοφανεί λιγάκι. Σας ευνοούσε η περίοδος που ήταν μια πιο χαλαρή περίοδος γενικότερα για όλους σας? Άρα δεν είχατε και κάτι να χάσετε. Τι λέτε? Όχι, όχι, όχι. Οι δουλειές εδώ στην Ξάνθη έχουμε βάλει και πολλά δέντρα. Mm. Άρα εννοείται έχει ότι είσαστε... Δουλειές. Έχει δουλειές, όμως παραμένουμε ακόμα, γιατί άμα γυρίσουμε πίσω δεν θα αξίζει πλέον να δουλεύουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι τώρα σημείο, όπως λένε και οι επιστήμονες αντίστοιχα, έτσι, που και εκείνοι απέχουν από τα καθήκοντά τους. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, και επίσης κάνοντας έτσι το συνήγορο του διαβόλου, είναι γιατί κλείνετε τους δρόμους, τα αεροδρόμια και δυσκολεύετε την πρόσβαση πάρα πολλών πολιτών που μπορεί ακόμη και να έχουν ανθρώπους που ασθενούν, θα πρέπει να διανύσουν μια απόσταση για ένα νοσοκομείο και δεν φροντίζεται, όπως έχει κατά καιρούς διατυπωθεί, να κλείσετε δημόσιους χώρους και υπηρεσίες ενδεχομένως, όπως σήμερα πράξατε με την εφορία, επί παραδείγματι. Καταρχήν, ο κόσμος που είναι για το νοσοκομείο περνάει, τα παιδάκια μέχρι 3 ετών, από εδώ προσωπικά από τον έστω, περνάνε μέσα στο αυτοκίνητο όταν έχει παιδί. Mm-hmm. Τους διευκολύνουμε, δεν είμαστε κι εμείς ανθρώποι μας, καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Όταν υπάρχει ζόρι, περνάει ο κάθε ένας με το αυτοκίνητο. Δεν τον κρατάμε με το ζόρι στον μπλόκο. Απλώς πρέπει να τις καταλάβουν κι αυτήν. Άμα φύγει ο αγροτικός τομέας από τη μέση, θα καταρρεύσουν ειδικά στην επαρχία και οι μαγαζάτορες και τα συνεργεία, mm-hmm. όλοι. Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Να σημειώσουμε ότι τα μπλόκα στον Νέστο παραμένουν. Για ποιες ώρες, κύριε Ρουφό? 12.36.9. Τρίωρα, 12.36.9. Ναι, ναι. Ότι και αύριο προφανώς θα είναι κλειστή
από αγρότες ή εφορεί όπως και σήμερα, όπως μας είπατε, διότι ναι, ναι. Είναι επαόριστο αυτή η κινητοποίηση, τουλάχιστον φέρεται να έχει αόριστη διάρκεια και την αποφασίσετε στο συντονιστικό σας τη Δευτέρα να αποκλείσετε στην Καβάλα την Τράπεζα της Ελλάδος. Σωστά. Ναι, αυτή... Στη σκέψη μας αυτό είναι προς το παρόν. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Έγινε. Γεια σας. Και από την Ξάνθη να περάσουμε στις Σέρες αυτή τη φορά, όπου συνεχίστηκαν τα αντίπεινα των Βουλγάρων για τα μπλόκα, τα οποία παρατηρούνται στη χώρα μας και κυρίως ιδίως στον Προμαχώνα. Μπορεί σήμερα να υπάρχει συνάντηση των 69 μπλόκων με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο συνεχίσουν οι αντιδράσεις τόσο της βουλγαρικής κυβέρνησης όσο και των βούλγαρων οδηγών φορτηγών, οι οποίοι θα αποκλείσουν και πάλι σε αντίπεινα όλα τα μεθοριακά σημεία διέλευσης ανάμεσα σε Βουλγαρία και Ελλάδα, εάν οι Έλληνες διαδηλωτές δεν τερματίσουν το δικό τους αποκλεισμό μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Βούλγαρος Υπουργός Μεταφορών. Εάν η ελληνική πλευρά δεν βρει έναν οποιοδήποτε μορφή τρόπο να επιλύσει την κρίση μέχρι την Δευτέρα, οι Βούλγαροι οδηγοί φορτηγών οχημάτων θα ξεκινήσουν σε αντίπεινα έναν αποκλεισμό σε όλο το μήκος των βουλγαροελληνικών συνόρων, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Ιβάιλο Μοσκόφσκι. Ο εν λόγω αποκλεισμός θα επικεντρωθεί μόνο σε βαν, αυτοκίνητα και μεγάλα οχήματα που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα. Αποφασίσαμε να μπλοκάρουμε όχι μόνο την αγροτική παραγωγή που εισέρχεται και εξέρχεται από τη Βουλγαρία, αλλά επίσης αγροτικά αγαθά που διακινούνται μέσω της Βουλγαρίας, δήλωσε ο Μυροπλιούμ Στορλάσκι, επικεφαλής της Βουλγαρικής Ένωσης Οδικών Μεταφορών, προσθέτοντας ότι σχεδιάζουν επίσης να αποκλείσουν και τα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία όσον αφορά την ελληνική αγροτική παραγωγή. Οι βουλγαρικές αρχές υποστηρίζουν πως οι απώλειες των μεταφορών θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο αποκλεισμός δημιούργησε ουρές φορτηγών μήκους 10 χιλιόμετρων από την βουλγαρική πλευρά των συνόρων. Η Βουλγαρία υπολογίζει πως θα έχει σοβαρές απώλειες και για την τουριστική βιομηχανία της. Σύμφωνα με τον Ναστιμίρα Ανένιεφ, πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών του Κοινοβουλίου, περίπου 40.000 Βούλγαροι έχουν ακυρώσει διακοπές τους στην Ελλάδα και περίπου 30.000 Έλληνες πολίτες έχουν ακυρώσει ταξίδια στη Βουλγαρία εξαιτίας των αποκλεισμών. Η Βουλγαρία παράλληλα έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι οι αποκλεισμοί παραβιάζουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και ανθρώπων. Δεν θα δεχτούμε μονομερείς ενέργειες ότι θα αφήσουμε να γίνει η Ελλάδα Λίβανος, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, προσερχόμενος στο Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Είμαστε σήμερα εδώ και πάρα πολλοί θα προσπαθήσουν να συζητήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα που οι ίδιοι έχουν σκοπό να δημιουργήσουν. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες. Οι μονομερείς ενέργειες μπορούν να γίνουν επίσης και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί να γίνει ένας Λίβανος για την Ευρώπη, μία αποθήκη ψυχών, ακόμα και αν αυτό παίρνει τη μορφή μιας μεγάλης χρηματοδότησης. In the next 10 days we need tangible and clear results on the ground. Otherwise, there is a danger, there is a risk that the whole system will completely break down. We all have the responsibility to step up our efforts to apply the agreed European solutions. There is no time for uncoordinated actions. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο μεταναστευτικό και στην αντιμετώπιση του θέματος από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά και τις δηλώσεις που παρουσιάσαμε του κυρίου Υπουργού, κοντά μας έχουμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και ευχαριστώ που δεχθήκατε το αίτημά μας για αυτή τη συνέντευξη. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, σύμφωνα και με όσες εξελίξεις έχουν μέχρι στιγμής γίνει γνωστές, πού βρισκόμαστε ως περιφέρεια στο ζήτημα της υποδοχής των προσφύγων ή της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος σε νομούς όπως ο Εύρος ή η Καβάλα αντίστοιχα? Καταρχήν πρέπει να πω ότι στον Εύρο δεν υφίσταται θέμα. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να κινδυνολογεί κανείς
όπως δεν υφίσταται θέμα γενικότερα σε όλη την περιοχή της Θράκης, αφού η κυβέρνηση δέχθηκε την άποψη ότι το κεκτημένο της ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων στην περιοχή δεν πρέπει να διαταραχθεί από οποιασδήποτε μορφής εισρωές μεταναστευτικές μουσουλμάνων οι οποίοι είναι στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Αυτό είναι δεδομένο και αυτό ο ίδιος ο υπουργός ο κ. Τόσκας μου το ξανά επανέλαβε χτες σε μια τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαμε. Τώρα, όσο αφορά την Καβάλα, ήταν χτες χωρίς πριν να μας ειδοποιήσουν για την αναχώρησή τους 1000 άτομα από την περιοχή της Μυτιλίνης. Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από το σημείο επιβίβαση, πόσοι θα πάνε εδώ και πόσοι θα πάνε εκεί. Και το μεσημέρι μίλησα με τον υπουργό, μίλησα με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, άλλους συναρμόδιους και καταλήξαμε το να μεταφερθούν στο Φίλιππος Β' μέσα σε λεωφορεία και σήμερα το πρωί, αν δεν βρεθεί χώρος καλός, αν δεν βρισκόταν χώρος, τότε θα αναχωρούσαν προς την Ιδωμένη, στα Διαβατά κτλ. Χθες το βράδυ, αφού πήγαν στο Φίλιππος Β', ο Δήμος βρήκε χώρο στο κολυμβητήριο και κατόπιν αυτού η κατάσταση αυτή, ο αρχικός σχεδιασμός ανετράπη, τώρα είναι στο κολυμβητήριο. Το αν θα μείνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο ή πόσο θα μείνουν δεν το γνωρίζω, γιατί όπως έχω αντιληφθεί η μέρημνα πλέον είναι και κατευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι είναι άστεγοι. Στέκομαι σε αυτά τα δύο γεγονότα. Πρέπει να τονίσω εμφαντικά ότι η περιφέρεια μας θέλει να είναι μέτοχος στην διαχείριση όλου του προβλήματος, γιατί σε αυτή τη χώρα ζούμε και τα προβλήματά μας είναι κοινά, πρώτον, και δεύτερον, θέλω να τονίσω ότι στα θέματα της αλληλεγγύης επίσης είμαστε παρόντες και θα είμαστε παρόντες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα ιεραρχούνται. Πολύ φοβάμαι ότι ορισμένα μεγέθη ως προς τις συμπεριφορές μας θα έχουν υπερεκτιμήσει. Και πολύ φοβάμαι ότι όλο αυτό το θέμα θα μετατραπεί σε εθνική κρίση. Και αυτό ας το λάβουν υπόψη όλοι οι εμπλεκόμενοι. Μετατραπεί σε εθνική κρίση, τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα ούτε στο ανθρώπινο μέρος να ανταποκριθούμε όσο πρέπει. Γιατί μιλάτε για υπερεκτίμηση, κύριε Περιφερειάρχα? Τι εννοείτε με αυτή σας την αντίληψη, με αυτή σας τοποθέτηση? Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, ο καθένας σας το αναλύσει. Εκείνο που θα πω όμως είναι ότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε στο παγόβουνο. Φαίνεται καθαρά ότι θα πάμε σε μια κρίση. Και αν η Ευρώπη δεν αντέξει να τη διαχειριστεί, γιατί το να ανακαλείται σήμερα ο πρεσβευτής που ορθά ανακλήθηκε από τη Βιέννη, είναι μια σημαντική κίνηση. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία έχει διαιρεθεί στα δύο. Μια Ευρώπη που ενεργεί αλλά καρ. Κατά πώς συμφέρει είτε χρονικά στο timing, είτε από πλευράς κρατικών εθνικών συμφερόντων στον καθένα. Αυτές δεν είναι λογικές. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα δεν δουλεύει. Και αν δεν δουλεύει το σύστημα, τότε όλες αυτές οι διελεύσεις, που εκτιμώ από εδώ και μετά ότι θα μειωθούν, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά και είναι πάρα πολύ μελετημένοι και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες για το πού, πώς, πότε θα πάνε, και είναι και πολύ καλά προετοιμασμένοι. Σκεφτείτε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν και ανάπηροι, οι οποίοι ήρθαν μετά στη διάθεση. Σημαίνει ότι ήταν απόλυτα βέβαιοι για την πορεία τους όταν ξεκίνησε. Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει την ειδικότερη σημειολογία του. Τώρα, αν αφήσουμε τη γενικότερη πολιτική και σας φέρω στα δικά μας ζητήματα, αναφορικά με τα hot spots και ό,τι είχε εισακουστεί σχετικά και με την Καβάλα, τον Εύρο. Παραμένουμε σε αυτό το οποίο είπατε και στις διαβεβαιώσεις που λάβατε από τον κύριο Τόσκα? Κοιτάξτε, αυτό το θεωρώ δεδομένο. Θα είναι μεγάλη ανατροπή, μεγάλου πολιτικού ρίσκου, αλλά και κόστους για οποιαδήποτε κυβέρνηση, να ανακαλέσει αυτά για τα οποία δεσμεύτηκαν. Έτσι. Δεν θέλω τίποτε περισσότερο να πω. Και μένω σε αυτό.
Μένω σε αυτό και μένω σε αυτά που ανέφερα. Μάλιστα, κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Όπως είναι γνωστό νωρίτερα από άλλες χρονιές, θα πραγματοποιηθεί φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2015. Η υποβολή ξεκινά αρχές Μαρτίου, σε λίγες ημέρες, την Τρίτη δηλαδή, μόλις ανοίγει το TaxisNet, ενώ καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 30η Απριλίου, με πιθανότητα να δοθεί παράταση. Ξεκινά αρχές Μαρτίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2015, νωρίτερα από άλλες χρονιές, μόλις ανοίξει το TaxisNet, ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Απριλίου, με πιθανότητες παράτασης. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, διότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μάθει να ξεκινάνε κάπου στο Μάιο. Με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Αλεξιάδη υπόθηκε ότι θα ανοίξει το σύστημα τάξης για την υποβολή των δηλώσεων κάπου στις αρχές Μαρτίου. Ο νόμος αναφέρει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων θα είναι η 30η Απριλίου του 2016. Βέβαια, σε αυτό το μικρό διάστημα θεωρώ ότι είναι αδύνατον να υποβληθούν 6 εκατομμύρια περίπου φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται κάθε χρόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Άρα λοιπόν, λογικό είναι ότι θα έχουμε μια σχετική παράταση και αν βέβαια με προϋπόθεση ότι θα ανοίξει το σύστημα στις αρχές Μαρτίου, όπως είπε το Υπουργείο Οικονομικών. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτά, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να ετοιμάζονται και κάπου μέσα στο Μάρτιο να αρχίσουν την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, ώστε να μην πλησιάσουμε πάλι στην τελευταία μέρα και έχουμε τα γνωστά προβλήματα συσσόρευσης φορολογουμένων στις τελευταίες ημέρες. Αν και, ως είναι γνωστό από τις προηγούμενες χρονιές, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα δουν μέσα στο σύστημα τάξης τους μισθούς και τις συντάξεις τους, άρα οι μόνοι που εναπομένουν είναι οι επαγγελματίες και οι εισοδηματίες από ακίνητα, οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τη σχετική προετοιμασία τους σε ό,τι αφορά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Και είπαμε, η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Απριλίου, βέβαια, ευελπιστούμε ότι θα δοθεί μια παράταση, αλλά μην στηριζόμαστε σε αυτό. Η καταληκτική ημερομηνία, επαναλαμβάνω, θα είναι με βάση τον νόμο 30 Απριλίου του 2016. Όσον αφορά την ηλεκτρονική μορφή της υποβολής, θα υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές? Αλλαγές δεν υπάρχουν ιδιαίτερες στην φετινή φορολογική δήλωση. 2-3 κωδικοί αλλάξανε όλοι, οι οποίοι είναι άνευ σημασίας. Με την έννοια άνευ σημασίας, είναι με βάση τον νέο νόμο η αλλαγή που επήλθε σε ό,τι αφορά τα σύμφωνα συμβίωσης. Εκεί έχουν προσθεθεί κάποιοι κωδικοί, ώστε να καλύψουν και αυτή την καινούργια καινοτομία, θα την χαρακτήριζα, που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και κατ' επέκταση στην φορολογική δήλωση. Αυτή είναι ουσιαστικά η αλλαγή. Οι άλλες είναι ακριβώς οι ίδιες και η αλλαγή επίσης που λέτε είναι με τα ακίνητα, τα ανίσπρακτα ενίκια, τα οποία, όπως έχει γίνει γνωστό κατά κόρον από τον τύπο, πλέον δεν μπορούμε, όπως παλιότερα με μια υπεύθυνη δήλωση, απλά να δηλώνουμε ότι κάνουμε τα ανίσπρακτα ενίκια εκχώρηση στο δημόσιο. Μπορεί πάλι με να γίνει, αλλά θα πρέπει να έχει προηγηθεί η δικαστική αγωγή εξώσεως του μισθωτή ή ίσπραξης, απόφαση δικαστηρίου για ίσπραξη ενοικίων. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια κάποια δικαστική απόφαση για να μπορεί ο εκμισθωτής να απαλλαγεί από την φορολόγηση των ανίσπρακτων ενοικίων. Σε διαφορετική περίπτωση θα φορολογείται κανονικά. Σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες που αφορούν σε τι άλλο στον εορτασμό της αποκριάς στο Δήμο της Κομοτηνής μέσα από τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που έχει ήδη ετοιμάσει η ΔΚΕΠΑΚ με την συνεργασία φορέων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον κοντά μας η πρόεδρος της επιχείρησης πολιτισμού της περιοχής μας, η κυρία Νατάσα Λιβεριάβου. Κύριε Λιβεριάβου, καλησπέρα, σας καλωσορίστε για ακόμη μια φορά στο ιδιωτικό δελτίο σου. Ευχαριστώ, κύριε Φιλόγη, τι κάνετε? Νομίζω ότι φροντίζετε να περνάμε καλά ή τουλάχιστον να έχουμε μια θετική διάθεση. Αυτό μπορώ να πω για τη ΔΚΕΠΑΚ. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι έχετε φροντίσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην Τσικνοπέμπτη και όχι μόνο. Για να δούμε λοιπόν ποιοι φορείς εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και τους αγκαλιάσατε όπως πάντα.
Γνωρίζετε ότι πάντα ό,τι κάνει η ΔΚΕΠΑΚ το κάνει πάντα με τους συλλόγους, mm-hmm. πάντα με τον κόσμο και ό,τι κάνει απευθύνεται στον κόσμο, έτσι, το κάνουμε για να περνάμε καλά. Αλλά ενισχύεται τις πρωτοβουλίες των πολιτών των φορέων και αυτό θα ήθελα να αναδείξουμε με αφορμή την απόψινή μας κουβέντα. Αυτό το λέω κάθε φορά. Ότι ο στόχος αυτός είναι πρώτον γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν, δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό και δεύτερον είναι επιβεβλημένο το θέλουμε να, και να δίνουμε πρωτοβουλίες και να έχουμε συμμετοχή, έτσι, να υπάρχει συμμετοχικότητα από τους συλλόγους μας αλλά και να δίνουμε και πρωτοβουλίες για να κάνουν πράγματα και αυτό μας αρέσει. Και αυτό κάνουμε τώρα 5 χρόνια που είμαστε στο Δήμο. Από εκεί και μετά έγινε ένα πρόγραμμα το οποίο το ετοιμάσαμε λίγο πριν από τις γιορτές. Είναι τέσσερις συγκεκριμένα εκδηλώσεις, οι δύο αφορούν στους μεγάλους και οι δύο στα παιδιά. Η πρώτη ξεκινάει μεθαύριο στο χώρο της πολιτιστικής κίνησης, είναι ένα πάρτι αποκριάτικο, Latin Party όπως το έχουμε ονομάσει, θα έχουμε ένα συγκρότημα, μια μπάντα με τέτοιους σκοπούς αποκριάτικους, όπου συμμετέχουν και οι Alma Libre, κάνουμε μια συνεργασία και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει. Αυτό θα ξεκινήσει γύρω στις 10 η ώρα και χωρίς εισιτήριο βέβαια, είναι ελεύθερη είσοδος. Θα χαρούμε πάρα πολύ για να έρθει ο κόσμος και να διασκεδάσει. Η δεύτερη είναι η Τσικνοπέμπτη, αυτό είναι καθιερωμένο, το ξέρετε κάθε χρόνο το κάνουμε, στην κεντρική πλατεία, όπου εκεί έχουμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη συμμετοχή από συλλόγους. Εγώ στο πρόγραμμά μου έγραψα κάποιους συλλόγους οι οποίοι από μέρες είχαν έρθει και ζήτησαν να συνεργαστούμε, να έρθουν στην πλατεία, να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Να σας πω ότι και χθες και σήμερα συνεχώς έρχεται κόσμος. Εμείς καλούμε όλους. Και αυτοί που είναι στην Κομωτινή και αυτοί που είναι στην περιφέρεια. Τι αλλάζει φέτος, έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, τι αλλάζει φέτος. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα ξεκινήσουμε από τις 4.30 περίπου η ώρα όπως πάντα να ξεκινήσουμε. Ξέρετε, χρειάζεται και μια προετοιμασία για αυτά που θα δώσουμε στον κόσμο. Έχουμε συγκρότημα με παραδοσιακή μουσική, έχουμε με σκοπούς αποκριάτικους, νομίζω ότι ο κόσμος θα περάσει καλά. Μάλιστα. Θα το κεράσουμε και το σουβλάκι του και το κρασάκι του και θα περάσει καλά. Μετά έχουμε άλλη μία εκδήλωση, αυτή την έχουμε καθιερωμένη, στο κλειστό γυμναστήριο, πάντα διαλέγουμε αυτό το χώρο για τα υπευθύνεται σε παιδιά, είναι αποκριάτικο πάρτι. Το κάνουμε το Σάββατο στις 5 Μαρτίου από τις 11 η ώρα μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι. Εκεί είμαι σε συνεργασία με καθηγήτης φυσικής αγωγής. Προσφέρουν ένα τρίωρο πολύ όμορφο από την εμπειρία που έχουμε με πολλή διασκέδαση στα παιδιά. Παιχνίδια, μπαλόνια, μουσική, χορό. Ό,τι ακριβώς θα ζητούν κάθε φορά. Ό,τι ακριβώς θα ζητούν. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι και για τους επισκέπτες, γενικότερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ότι η Κομωτινή αποτελεί μία στάση πολιτισμού, τουλάχιστον για αυτές εδώ τις αποκριές, μία ωραία επιλογή και εμείς θα είμαστε εκεί για να καταγράφουμε καρέ-καρέ τα γεγονότα μέσα από ρεπορτάζ αρχής δεδομένης και γινωμένης από την εκδήλωση του Σαββάτου στην πολιτιστική κίνηση με τον Alma Libre, την Banda Latinico, και επίσης στοιχεία Bollywood, από ό,τι γνωρίζω. Ναι, έτσι. Και τελευταία είναι στις 12, το Σάββατο, 12 Μαρτίου, πάλι το πρωί, από τις 11 λέμε μέχρι τη 1 όσο πάει, όπου είναι η πρώτη παρέλαση που κάνουμε, καρναβαλιστική παρέλαση με τα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Αυτό έχει μια συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων. Είχαμε αρχίσει από το φθινόπωρο για να κάνουμε κάποιες όμορφες εκδηλώσεις. Κάναμε μία τα Χριστούγεννα. Αυτή είναι η δεύτερη της αποκριάς και έχουμε στο μέλλον και άλλο και αθλητικούς αγώνες που θα γίνουν στις αρχές του καλοκαιριού και πιθανά να προκύψει και κάτι άλλο στο διάστημα αυτό.
Οπότε εκεί τώρα θα ντυθούν καρναβαλάκια, θα έχουμε κλόουν, θα έχουμε μουσική στην πλατεία που θα καταλήξουμε γιατί θα περιφερθούμε στους δρόμους, στους κεντρικούς. Σοκολατοπόλεμο, καραμελοπόλεμο, όλα τα παιδάκια λοιπόν τα καλούμε να συμμετέχουν. Ακόμα να πω και να μην το ξεχάσω, γιατί πάντα πρέπει να το υπενθυμίζω, το πάρτι που κάνουμε στο κλειστό γυμναστήριο δεν έχουμε εισιτήριο και εκεί η είσοδος είναι ελεύθερη. Ναι, σημαντικό όπως νομίζω. Και στην πολιστική, ναι, βεβαίως. Γιατί σημαντικό. Πολλές φορές δεν το ξέρουν, πρέπει να το τονίζουν αυτό. Όλες οι εκδηλώσεις μας λοιπόν δεν έχουν εισιτήριο και το πιο βασικό, καλούμε όλους, μικρούς και μεγάλους, να διασκεδάσουν μαζί μας. Τώρα, να θέσω και ένα άλλο ερώτημα που δεν αφορά στις αποκριάτικες εκδηλώσεις, ναι, αλλά σχετίζεται με το Σύλλογο ΑΜΕΑ Άγιοι Θεόδωροι. Ναι. Ξέρουμε όλοι την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή σας με τον Σύλλογο. Από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχει Γενική Συνέλευση για την Διενέργεια και Διενέργεια Αρχιερεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει περάσει ο χρόνος πλέον. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε τις εκλογές μας. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη στις 2 Μαρτίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 περίπου το βράδυ. Πρώτα κάνουμε τη συνέλευση και αμέσως μετά τις εκλογές. Φέτος θα γίνει στο χώρο του Πολυκέντρου εκεί που κάνουμε το, στην Οδό Μαρασιλή. Πηγαίνοντας για το κολυμβητήριο, στο κτίριο που είναι... Στο πολυλειτουργικό, βέβαια. Στο πολυλειτουργικό, εκεί θα γίνει και έχουμε ειδοποιήσει βέβαια τους... Η κατάθεση των αιτήσεων είναι μέχρι τις 29 του μηνός, έτσι, μάλιστα, μέχρι την Δευτέρα, ναι, για όσους επιθυμούν, ναι, ναι, να είναι υποψήφοι. Ναι, βέβαια, ναι. Ωραία. Οπότε τους περιμένουμε έτσι. Ναι. Περιμένουμε και την ανάδειξη έτσι, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για το... Που για το δικό μας. Έχει και πολλή δουλειά τώρα, ναι, και πάλι και πρέπει να προσπαθήσει. Θα έρθουμε επιτόπου στο χώρο να τα πούμε και με τα παιδιά και με εσάς, κυρία Λιβεριάδη, και με όλους τους συνεργάτες σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για απόψε. Καλό και βράδυ. Εγώ. Να είστε καλά, γεια. Και ας δούμε σε αυτό το σημείο λεπτομέρειες από το σεμινάριο των δασκάλων που πραγματοποιήθηκε στις Σέρες. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβαθμίσης Εκπαίδευσης Νομοσερών, ο Εμμανουήλ Παπάς, σε συνεργασία με τον μουσικοπαιδαγωγό συγγραφέα Βασίλη Αναγνώστου, διοργάνωσαν μια ημερίδα με τίτλο «Παραμυθιάσματα». Η ημερίδα ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έγιναν ασκήσεις γνωριμίας, εγρήγορση συσπήρωσης ομάδας, ενώ στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις αυτοσχεδιασμού, συντονισμού, ενθάρρυνσης δημιουργικότητας, απελευθέρωσης φαντασίας, ομαδικής δράσης. Το σημερινό βιωματικό σεμινάριο εντάσσεται στις δράσεις του συλλόγου μας, ο οποίος πέρα από τις συνδικαλιστικές δράσεις, πέρα από το συνδικαλιστικό επίπεδο, θέλει να στηρίξει τους συναδέλφους μας και σε επιστημονικό επίπεδο και σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την δημιουργικότητα, με την διάθεση που έχουν οι συνάδελφοι να κάνουν καινούργια πράγματα στα σχολεία τους και πέρα από τη σημερινή δράση θα υπάρξουν και αρκετές άλλες τέτοιου τύπου που ή θα είμαστε συνδιοργανωτές ως σύλλογος ή θα τις διοργανώνουμε εμείς. Ο κύριος Βασίλης Αναγνώστου είχε έρθει και πέρυσι, είχε κάνει πάλι μια βιωματική μουσικοκινητική ημερίδα και σήμερα αυτή η σημερινή ημερίδα η οποία σχετίζεται και με την περσινή αλλά και με καινούργια πράγματα για το παραμύθι, πώς μπορούν οι συνάδελφοι να δημιουργήσουν ένα παραμύθι, πώς μια φωτογραφία ζωντανεύει μέσα από τις δράσεις των συναδέλφων και των παιδιών κατά συνέπεια τα οποία συμμετέχουν στα νηπιαγωγεία ή στα δημοτικά σχολεία. Έρχεται να παρουσιάσει κάποια πράγματα τα οποία από ό,τι φαίνεται και από την συμμετοχή σήμερα ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ για σεμινάριο. Και νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι το πρώτο μέρος που έρχομαι για δεύτερο σεμινάριο συνεχόμενα. Περνάω καλά και από ό,τι βλέπω και στα πρόσωπα των άλλων, περνάνε και οι άλλοι καλά. Λοιπόν, δύσκολους σε καιρούς που η δημόσια εκπαίδευση βρίσκεται εν μέσω προκλήσεων και προσπάθειας απαξίωσης από την πολιτική ηγεσία, έρχονται οι συνάδελφοι να δείξουν ότι και θέλουν και έχουν διάθεση
και το δείχνουν αυτό με την παρουσία τους και με τον αγώνα τους να κάνουν καινούργια πράγματα σε ένα σχολείο το οποίο δυστυχώς από την πολιτική ηγεσία είναι εγκατελειμμένο. Το σημερινό σεμινάριο λέγεται Παραμυθιάσματα και όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος είναι το πώς φτιάχνουμε παραμύθια εμπνευσμένα από δημοτικά ή άλλα τραγούδια. Σκοπός του είναι να κάνει γνωστό και ένα βιβλίο που έχουν κάνει οι ΑΗΠΕΔΕΣ, το δεύτερο τους βιβλίο, το ομώνυμο, Παραμυθιάσματα, το οποίο διακινείται μέσα από τα σεμινάρια και το οποίο περιέχει 12 παραμύθια εμπνευσμένα από δημοτικά και άλλα τραγούδια παιδικά. Θα ήθελα το ιδανικό κούλακο σας, όχι ότι έχει ένα υπονοούμενο αυτό, αλλά θα ήθελα να γίνει το σεμινάριο στο φυσικό του χρόνου. Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Συνεχίστηκε η προετοιμασία του Πανθρακικού εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα με το ΠΑΣ Γιάννενα στο Δημοτικό Στάδιο Κομωτινής στις 5 και 4 το απόγευμα στα πλαίσια της 24ης αγωνιστικής της Super League. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την 5η προετοιμασία του Πανθρακικού εν ώψη της Κυριακάτικης αναμέτρησης με το ΠΑΣ Γιάννενα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με ζέσταμα παιχνίδι 5-2 και ασχέσεις φυσικής κατάστασης. Στη συνέχεια, ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας σε μικρούς χώρους, έπαιξαν διπλό στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Στις προπονήσεις επέστρεψε ο Γιώργος Τζελέπης μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του με την Εθνική Παίδων, ενώ αντίθετα απουσίασε λόγω γρήψης ο Χαβίτο. Επίσης, στο κανονικό πρόγραμμα επανήλθε σήμερα ο Γιάννης Χρήστου, ενώ ατομικά γυμνάστηκαν ο Αντώνης Λαδάκης αλλά και ο Χρήστος Μελίσης, με τον Χρήστο Τζάνι να συνεχίσει γι' αυτό στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασής του. Η αυριανή προπόνηση της Παρασκευής είναι προγραμματισμένη για τις 11.30 το πρωί και θα διεξαχθεί στο αθλητικό κέντρο του Πανθρακικού στο Κικίδιο. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, εμείς καληνυχτίζουμε για απόψε. Ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία και Ψυχολογία και αμέσως μετά τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τοκότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.